Γεια σας κύριε Παφίλη. Γεια σας, για άνθρωπο γεια σας. Του λαού. Καλό μεσημέρι. Κύριος Παφίλης, Θανάσης Παφίλης, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υποψήφιος στο Βόρειο τομέα. Τι κάνετε? Παλεύουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε εξαντληθεί διότι έχουμε πολλές δυνάμεις, γιατί έχουμε καλή πολιτική. Σωστό. Και λοιπόν, όταν πιστεύει στο δίκαιο, δεν είναι. Το κομμάτι του ασύλου, προφανώς ξέρω ότι θα μου πείτε αφετηριακά, είναι φορτισμένο. Ναι. Έρχεται και από άλλες εποχές. Όμως αυτή η ανομία που υπάρχει στα πανεπιστήμια, αυτές οι. Τα ναρκωτικά, τα ναρκωτικά οι ομάδες που κάνουν παρεμπόριο. Σωματική. Δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί. Φυσικά και πρέπει. Δηλαδή το άσυλο δεν προστατεύει όλους αυτούς. Πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και να σας πω κάτι, και θα το πω ευθέως. Όταν εμείς είχαμε 40% στα πανεπιστήμια, οι φοιτητές πάλευαν για ιδέες. Όταν άλλαξε ο συσχετισμός, πέσαν μέσα και τα ναρκωτικά και όλα. Πάνε πολλά χρόνια. Ναι, λέω λοιπόν ότι εμείς. Γιατί σας το λέω αυτό? Δεν φταίνουν τώρα φοιτητικές παρατάξεις. Όχι, όχι. Γιατί σας το λέω αυτό? Ακούστε να σας πω, αυτό μπορεί να το καθαρίσει η αστυνομία. Δεν είναι θέμα ασύλου κλπ. Τα ναρκωτικά και όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί να τα κάνει όπως μπορεί και στα εξάρχεια. Άρα δεν υπάρχει. Εντάξει, πολιτική που δεν το έκανε κανένας μέχρι τώρα. Άρα δεν υπάρχει. Και εννοούμε βούληση, δηλαδή τον αρκεμπόριο. Εγώ μένω εκεί στο κέντρο. Και πώς να σας πω, στην υποκράτηση είμαι και ξέρω πολύ καλά γιατί συμβαίνει και έχω και άμεση αντίληψη. Απλά συντηρείται. Παρότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Και δεύτερο, αυτός ο. Συντηρείται από την κυβέρνηση. Αυτό το παιχνίδι. Από τις, λέω, θα σας πω τι συντηρείται. Θα σας πω, συντηρείται. Αυτό το παιχνίδι, η προπόνηση θα έλεγα, των Μπαχαλάκηδων με τα ΜΑΤ. Προπόνηση κάνουν. Κάθε Παρασκευή βράδυ, Σάββατο, τέλος πάντων σε ένα τετράγωνο και θα μπορούσαν γεγονός. Αυτά να έχουν, να έχουν λυθεί. Ωστόσο όμως, όταν μιλάμε για ασφάλεια, δεν είναι μόνο αυτά, όχι ότι τα υποτιμούμε. Ασφάλεια σημαίνει να έχεις δουλειά. Ασφάλεια σημαίνει να έχεις ασφάλιση, να έχεις καλή παιδεία, να έχεις καλή υγεία. Όλα αυτά δεν είναι θέματα ασφάλειας. Είναι μόνο δηλαδή εγκληματικότητα, όχι. Και σε αυτόν τον τομέα να λογαριαστούμε όλοι μας. Τι έκαναν όλες οι κυβερνήσεις και σε αυτόν τον τομέα. Επειδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ επιβαρημένη επικοινωνιακά και σε αυτόν τον τομέα, όπως λέτε. Εσείς, που είναι η μόνιμη επιχειρηματολογία σας στα θέματα αυτά, η παραδοσιακή, γιατί θεωρείτε ότι τώρα δεν έχετε επωφεληθεί από τα κακώς κείμενα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που έφεραν και την δραματική μείωση των ποσοστών του στις πρόσφατες ευρωεκλογές? Γιατί δεν τσιμπάτε, όπως λένε δημοσκοπικά? Καταρχήν δεν έχουν κλείσει κάλπες. Όχι. Έχουμε όμως το αποτέλεσμα, θα πω και σε εσάς, των ευρωεκλογών. Ναι, ναι, τώρα είναι, μην πάμε για το αποτέλεσμα. Ναι. Είμαστε δύο μέρες πριν από τις εκλογές. Αυτά λέμε. Εμείς αυτό που έχουμε είναι, καταρχήν η συγκέντρωσή μας ήταν μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Και δεν τολμάει κανένα άλλο κόμμα να κάνει συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Άλλο στο Θησίο και άλλο δεν ξέρω πού πάει. Τώρα θα κάνει και. Θα κάνει και ο Τσίπρας. Εντάξει, υπάρχει και η σκηνοθεσία. Την ξέρουμε αυτή. Τώρα, Μπυρσίμ είναι κορυφή σε αυτά τα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι είναι ανοιχτή. Είναι δύο μέρες ακόμα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, τον οποίο συναντήσαμε και στις ευρωεκλογές και τώρα, που μας εκτιμά. Θέλει να είμαστε δυνατοί. Υπέκυψε σε διάφορα διλήμματα την τελευταία στιγμή, τα οποία συντηρούνται και από τα δύο κόμματα, και από τη Νέα Δημοκρατία. Και από το. Και ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα από το ΣΥΡΙΖΑ. Τον μπαμπούλα της δεξιάς, και αυτό ο μεγάλο. Ναι, εντάξει, τώρα θα τα πω και αυτά, να τελειώσει τη σκέψη μου. Και αυτό που εμείς θέλουμε να πούμε τώρα είναι στον ταλαντευόμενο τον κόσμο και ιδιαίτερα σε αυτόν που ταλαντεύεται ανάμεσα σε εμάς και στο ΣΥΡΙΖΑ να σταθμίσει. Ποια αριστερά αλήθεια? Των ιδιωτικοποιήσεων, του ξεπουλήματος των λιμανιών, των αεροδρομίων, του παγώματος των μισθών, της μείωσης των συντάξεων, των Αμερικάνων. Η καλύτερη σχέση που είχαμε, μισό λεπτό, του ΝΑΤΟ. Πώς συμβιβάζονται όλα αυτά? Να σας κάνω και τι θα ψηφίσει δηλαδή? Θα σας το πω τώρα για να έχει και θέλω να μου πείτε αν. Ψηφίζεις, λέει, αριστερά μου, έλεγε ένας ο οποίος αγανάκτησε πλέον στις ευρωεκλογές και λέει θα ψηφίσει κουκουέ. Ψηφίζεις αριστερά και βγαίνει κουντουρά. Τι μάχη, λέει, να δώσουμε κατά της δεξιάς? Στο βόρειο. Θέλω να σας ρωτήσω. Μισό λεπτό. Να σας το πω τώρα. Τώρα μιλάμε τελευταία. Τι να ψηφίσουμε, λέει, για να φύγει η δεξιά, δηλαδή για να βγει η κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ που είναι υποψήφια στο ΣΥΡΙΖΑ, για να βγει η κυρία Παπακώστα, η οποία θα κάνει αντιπολίτευση στη δεξιά? Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να σκεφτούμε. Ναι, αλλά αν θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε την ιδέα της αριστεράς, μήπως αυτό σας επηρεάζει και εσάς, ενώ τους ψηφοφόρους που διεκδικείτε να πάρετε από το χώρο της αριστεράς? Να σας πω, ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά λέρωσε όλες τις αξίες της αριστεράς και πολιτικά και ηθικά το πώς κυβέρνησε. Και δεν εννοώ μόνο για άλλα ζωνία, αλλά εννοώ και άλλα πράγματα τα οποία συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα. Αυτό φυσικά γενικά επηρεάζει και σε αυτό να σας πω και κάτι. Φύγει και η Νέα Δημοκρατία. Έπαιξε ένα ρόλο. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ
και το λέγαμε ότι είναι Μπολσεβίκοι, ότι θα κάνουν κοινωνικοποιήσεις, ότι θα κάνουν κολχόζ, ότι θα κάνουν σοφχόζ. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ την προσπέρασε από τη δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Έκανε πράγματα, δηλαδή έβαλε όλη τη δημόσια περιουσία 99 χρόνια στο ΤΑΙΠΕΔ. Αυτά αλλάζουν. Λοιπόν, ποιο τόλμησε. Αλλάζουν αυτά. Άμα υπάρχει πολιτική δηλαδή, βούληση, βεβαίω. Μια αλλάζουν. Δεξιά κυβέρνηση ναι. του κ. Μητσοτάκη. Ναι. Αν θέλει να ανταλλάξει, μπορεί να ανταλλάξει. Αντρέα. Αν θέλει να ανταλλάξει. Κοιτάξτε, δεν θέλει να ανταλλάξει. Ακούστε, εδώ υπάρχει συμβόλαιο. Και το συμβόλαιο λέγεται πρώτο, δεύτερο και τρίτο μνημόνιο. Τα υπέγραψαν όλοι μαζί, ναι ή όχι. Τα υπέγραψαν στο τρίτο. Στο τρίτο. Αποδεχόμενοι και το πρώτο και το δεύτερο. Το δεύτερο είναι πλεονάσματα και όλα τα υπόλοιπα. Συμβόλαια είναι όλα αυτά. Το τρίτο είναι, εγώ έχω ρωτήσει ευθέως και μέσα στη Βουλή. Μπορώ να σας δείξω το τέτοιο. Εκ μέρους του κόμματος δηλαδή. Θα τα αλλάξετε, αφού καταγγέλλετε ότι είναι έτσι. Όχι, λέει, το κράτος έχει συνέχεια. Λέω, υπάρχει συμβόλαιο και το ζήτημα είναι την επόμενη μέρα που η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι θα είναι η κυβέρνηση. Ποιος θα αντιπολιτεύεται. Τι θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Γύρνα πίσω τα λιμάνια, λέω. Θα του πούνε ότι αφού είσαι τα πουλήσεις. Τι μας λες τώρα, γύρνα πίσω τα αεροδρόμια, αύξησε το μισθό αφού είσαι το κράτησες. Παγωμένο και εφάρμοσε στον νόμο Χτσόγλου Βρούτση. Άρα ουσιαστικά για εσάς η Δευτέρα λοιπόν, είναι μια συνέχεια της Παρασκευής. Η Δευτέρα, ο κόσμος ψηφίζει την Κυριακή, αλλά ψηφίζει για τη Δευτέρα. Για τη Δευτέρα που θα είναι μπροστά και σε νέα μέτρα, γιατί αυτά ήδη έχει ρίξει προειδοποιητικά πυρά η έκθεση της Κομισιόν, που μιλάει για αυστηρή δημοσιονομική σταθερότητα, που μιλάει για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και που στο τέλος λέει ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης οικονομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης πέφτουν και γι' αυτό πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Και επίσης, και να κλείσουμε αυτό. Και το 8 Ιουλίου, Eurogroup. Τυχαίο, δεν νομίζω λένε. Ακριβώς αυτό θα βάλει ζήτημα στην όποια καινούργια κυβέρνηση, να μην ξεφύγει πουθενά. Επομένως, για να μπορεί ο λαός τη Δευτέρα να παλέψει, όχι πόσα θα χάσει λιγότερα. Γιατί αυτή είναι η ιστορία, μέχρι τώρα αυτό παλεύει. Το πόσο θα χάσει λιγότερα, να σταματήσει νέα μέτρα, να περάσει στην αντίπτυξη. Και αυτό μπορεί να τα κάνει μόνο με το ΚΚΕ. Και οι αριστεροί και οι προοδευτικοί άνθρωποι δεν μπορεί να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, που έφερε τη Νέα Δημοκρατία ακολουθώντας την ίδια και πιο σκληρή πολιτική, που την έφερε τώρα στην κυβέρνηση και που κυριολεκτικά, θέλω να πω, σπήλωσε, προσπάθησε να αλερώσει τις ιδέες της αριστεράς. Και με την Κεσαριανή και με τον Τραμπ δεν γίνεται. Και με τους Παλαιστίνιους και με τον Νετανιάχου δεν γίνεται. Έτσι είναι τα πράγματα, γι' αυτό ας το σκεφτούν στην κάλπη. Με δυνατό κουκουέ θα είναι δυνατός και ο ίδιος ο λαός και αυτοί θα έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους. Εκτός αν είσαι κόμμα μπουφές. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Θανάση Παφίλης, υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο βόρειο τομέα.